να ξυπνήσουμε όμως θα χαρούμε ένα αισιόδοξα. Ένα γλυκό φυλάκι στις λεχονίτσες που μόλις γέννησαν, ανάμεσα του και του μπάρα μου, Όλγα Λαφαζάνη. Στις γυναίκες που εγκυμονούν και είναι στην τελευταία φάση και αγχώνονται, αλλά και σε αυτές που ακόμα έχουν δρόμο, όπως η Φλωρίδα και εγώ. Ειδικό φυλάκι για σήμερα. Τι μου κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα. Ελίνα, τι ωραίο μακιγιάζ. Λίγο πιο έτσι, έτσι. Γιατί είναι το υπόλοιπο λίγο άτομο. Λοιπόν, έχεις μιλήσει με την κολλητή σου και πρώτη συνεργάτη δάσου, Ντορέτα Παπαδημητρίου, και ξέρεις ανυφίστανται αυτή η σχέση. Θα πάρουμε απαντήσεις για όλα. Γιατί υπάρχουν και τα πρωτοσέλιδα που δείχνουν τον Τάνο με την Ντορέτα να αλληλοταΐζονται και να είναι ερωτευμένοι. Χριστάκο, συγγνώμη, εσύ που τον ξέρεις τον Δήμο, είχες καταλάβει την γνώση με τον Τζανακόπουλο και την Αυτσιόγλου? Ποιο Δήμο λέμε τώρα? Το Βερίκιο, καλά. Εδώ πέρα σε ένα Δήμο. Μισό λεπτό, έχω και Δήμο Κουμπάρο. Α, τι με ρώτησες τώρα? Για τον Τζανακόπουλο και την Αυτσιόγλου όταν μιλάγε για ένα ζευγάρι. Καλό του Δήμου Βερίκιου. Όχι ρε παιδί μου, μήπως είχες ακούσει κάτι και στο ραδιόφωνο? Δεν έλεγε όμως ότι δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, καλά, τι θα έλεγε. Έπρεπε κάπως να μας αποκαταστήσει. Σε λίγο και αυτό το θέμα, και φαντάζομαι ότι αν εννοούσε αυτούς θα το παραδεχτεί σήμερα στην εκπομπή μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Κωστάκη μου, τι κάνεις? Πώς πάει η μετακόμιση? Κάνει πράτσα? Εντάξει. Τι να κάνει πράτσα, πού έχει πράτσα το παιδί αυτό? Εντάξει, η μετακόμιση είναι μετακόμιση. Γιατί ένα σπίτι είναι πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο. Σωστό, τα εξασκεί για τα πράτσα που ξέρει θέλουν. Πόσα τετραγωνικά είναι το καινούριο σου σπίτι? 382. Όχι, αλλά στο παλιό του μένει, τώρα άφησε. Πάντω, όταν έχει μάθει να ταΐζει παιδιά στο στόμα, έχει μεγαλώσει, ξέρω εγώ, ένα-δύο-τρία παιδιά, μετά σου μένει κουσού. Και τα ίδια από του φίλου σου, του περαστικού. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι το πρωί πάω να πάρω το καφεδάκι μου από το φούρνο τη γειτονιά μου και μου λέει ο κύριο Μανώλη ο φούρνο, έχει 2-3 περιφολικά εκεί. Μου λέει έχουν αποκλείσει την περιοχή λίγο πιο πέρα, γιατί τι μου λέει ήρθανε να βάλουν βόμβα στο ATM εκεί στην Αγία Παρασκευή. Και ρεπόρτερ ο κύριο Μανώλη. Συγγνώμη, εγώ έβγαλα τη φωτογραφία. Όχι, αλλά κύριε Μανώλη, σου έδωσε την πληροφορία. Α, κάτσε τώρα, συγγνώμη. Κύριε Μανώλη, πάω να βγάλω τη φωτογραφία. Θέλω να σας πω ότι δύο περιπολικά είχαν αποκλείσει τον δρόμο, παιδιά, από τη Μεσογείο μέχρι και την Αγία Τριάδος. Γιατί άκου να δεις τώρα, πήγαν άγνωστοι, τοποθέτησαν ένα εκρηκτικό μηχανισμό στο ATM. Αλλά οι κάτοικοι που πιάνει και κόβει το μάτι του, ειδοποίησαν την αστυνομία. Αυτοί έφυγαν πριν προλάβουν να προχωρήσουν σε έκρηξη και ήρθαν και αφόπλησαν τον μηχανισμό οι αστυνομικοί. Και τρομοκρατικό ή ληστεία? Όχι, εντάξει, ληστεία τώρα. Και εσύ τρομοκρατικό στο ATM τη Αγία Παρασκευή. Μπορεί να είναι άλλοι που τεινάζουν μόνο το ATM και άλλοι είναι άλλοι που κάνουν. Φαντάζομαι και μου λέει ο κύριο Μανώλη, αχ, και δεν ξεράγει να φτάσει το ευρώ και εδώ. Έτσι έλεγε. Τι είναι οι κάτοικοι? Βράδυ κάτοικοι, κόβει το μάτσο. Έχει μια πλατείτσα εκεί. Αλλά έχει άλλη μέθοδο άμα να κάνεις δημοκρατικό, άλλοι όταν πας. Λοιπόν, τα ξέρεις εσύ. Πες μας τι κάνεις το δημοκρατικό, πώς κάνεις την εξάρτηση. Μίλα μας γι' αυτό. Όταν θες να πάρεις από το ATM, πας με αέρια. Το ξέρει τώρα αυτό. Αυτή την πλευρά του εαυτού στη ρίζα. Ο κύριος Τόσκας την ξέρει. Συγγνώμη το βασικά. Πας με αέρια. Έχεις πάει 4 φασολάτ. Πας αέρια. Και τι γίνει? Και ό,τι γίνει. Και ό,τι συμβεί. Εξαρτάται τι έχεις πάει. Μπορεί να είναι χειρότερα και από τα αέρια της βόμβας. Είχαμε πάρα πολλά θέματα γενικώς. Χθες γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάρα πολλοί κόσμοι ήταν εκεί. Επανεμφάνιση της Δήμητρας Λιάνης Παπανδρέου. Να δούμε πώς είναι η κυρία Λιάνη Παπανδρέου. Σε τι κατάσταση ακριβώς. Όμορφη, αδύνατη, ξεκούραστη. Και πάρα πολύ λαμπερός κόσμος. Η ίδια Αδάμου που φουσκώνει και η Λίτα σιγά σιγά. Ο Αντώνης Ρόιτερ, η Αλεξάνδρα Παντλεολόγου, η Ιωάννα, η σύζυγος του Αντώνη φυσικά. Θα δούμε αν ισχύει όλο αυτό το κουτσομπολιό που έχει αρχίσει να συζητιέται από χθες Φλωριντάκη για το αν είναι έγκυος η χείρα του Στάθη Ψάλτη. Λένε ότι είναι 2 μηνών έγκυος, προφανώς. Όχι από τον Εκλειπώντα. Μπορεί να είχε καταψύξει. Α, εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε σε λίγο αν ισχύει τι και, και τι συμβαίνει. Ενώ η Ελληνίδα τραγουδίστρια αγαπημένη μου φοράει παπούτσια 1.500 ευρώ με τσάντα 10 ευρώ. Γιατί κάπως έτσι κάνει το συνδυασμό, ναι. Και από προσανατολίζει. Λοιπόν, ξεφυλίζουμε τα περιοδικά. Έχουμε πολλά πράγματα. Α, και έχουμε και ωραία ενότητα σήμερα. Πιλάτες για εγγύους. Με τη Μάντι Περσάκη που έχει κάνει και ένα παιδάκι. Άρα ξέρει πώς να μας γυμνάσει χωρίς να πάθουμε κάτι. Θα είναι εδώ στο πλατό για να κάνουμε ωραία γυμναστικούλα. Γιατί και εμείς οι εγγύουλες έχουμε δικαίωμα στα μπράτσα. Ερχόμαστε. Si quiere yo me